Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για τη χάρη που έχει κάνει να είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τις ερωτήσεις σας που μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στην οθόνη σας, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ και δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά θεωρούμε και πιστεύουμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού που προσπαθούμε να μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού μαζί με εσάς όλα τα ζητήματα και τα θέματα που μας απασχολούν. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με έναν αδελφό μας από την Πολωνία, τον αδελφό μας τον Τόμας Γιακουμπόσκι. Είναι ένα μακροσκελές email που μας έστειλε, θα το διαβάσουμε όλο, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ονομάζομαι Τόμας Γιακουμπόσκι, μένω στην Πολωνία, στην πόλη Σλοτζινίετς. Γεννήθηκα 12/7/73 στην πόλη Στέτσιν, είμαι 38 ετών και δεν δουλεύω πουθενά. Εξαιτίας μιας ασθένειας που έχω επιληψία. Είμαι άρρωστος από τότε που γεννήθηκα και αυτό δημιουργήθηκε από έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο. Η μητέρα μου είχε δύσκολη γένα και γι' αυτό δεν είχα αρκετό οξυγόνο και με τοποθέτησαν στη θερμοκοιτίδα. Μου έδωσαν όμως περισσότερο οξυγόνο από όσο έπρεπε και έπαθα εγκεφαλικό. Μέχρι την ηλικία των 6 χρονών ήταν όλα καλά στη ζωή μου. Αλλά μετά πήγα στο νοσοκομείο, στον νηπιαγωγείο, και από εκεί άρχισαν τα πρώτα συμπτώματα επιληψίας. Άρχισα θεραπεία. Οι γονείς μου με πήγαιναν στα νοσοκομεία και στους γιατρούς. Όμως κάθε γιατρός έλεγε και κάτι άλλο και μου χορηγούσε διαφορετική θεραπεία ο καθένας και η ασθένειά μου χειροτέρευε. Με το πέρασμα του χρόνου τα συμπτώματα της ασθένειας ήταν πιο έντονα και πιο συχνά. Το σχολείο το τελείωσα με δυσκολία. Έχασα φίλους και ήμουν πολύ κατώτερος για όλους. Γι' αυτό περικοί με εκμεταλλεύονταν για να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους, όπως κλοπές, απάτη, μέθη, καθώς και ναρκωτικά. Μετά από κάποιο καιρό όλα αυτά έγιναν πραγματικότητα στη ζωή μου, τα συνήθισα και θεωρούσα ότι έτσι έπρεπε να είναι η ζωή μου. Η ασθένεια όμως δεν σταματούσε. Όταν έγινα 15 χρονών άρχισα να διαβάζω το Λόγο του Θεού. Όμως δεν καταλάβαινα τίποτα από αυτά που διάβαζα. Ήμουνα πιστός στον Κύριο το Θεό μας, όμως απομακρυνόμουν από αυτόν που και που. Η παρέα μου για μένα είχε πιο μεγάλη σημασία. Ήθελα να δείξω στους άλλους ότι και εγώ είμαι κάτι. Όταν έγινα 20 χρονών άρχισα να ψάχνω τον Κύριο. Πήγα στους μάρτυρες του Ιεχωβά, στους Σαββατιστές, καθώς και σε μια εκκλησία που λεγόταν Χριστιανή. Όμως γυρνούσα κάθε φορά στη Ρωμοκαθολική Εκκλησία και μια φορά έγινα ζηλωτής καθολικός με κομποσκίνη στο χέρι. Πήγαινα στην εκκλησία 2 φορές την ημέρα, προσευχόμουν με ζήλο στη Μαρία με το κομποσκίνη, όμως αισθανόμουν ελλείψεις στην προσευχή μου. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν 15 χρονών, ο πατέρας μου είπε ότι οι εικόνες και τα αγάλματα δεν έχουν καμία σημασία, γιατί δεν ακούνε και δεν βλέπουν. Μου είπε μάλιστα να διαβάσω τον Ψαλμό 115. Από εκείνη τη στιγμή ένιωθα μέσα μου άσχημα για τις εικόνες και τα αγάλματα στο σπίτι. Έκαψα σχεδόν όλες τις εικόνες και όταν πήγαινα στην Καθολική Εκκλησία δεν μπορούσα πλέον να προσεύχομαι στις εικόνες και τα αγάλματα. Θυμάμαι ότι ο μικρότερός μου αδελφός αγόρασε υπολογιστή.
Μου άρεσε να διαβάζω βιβλία που έχουν σχέση με τις προφητείες της Παναγίας και τις άλλες προφητείες. Μπήκα και στο YouTube και εκεί βρήκα τα πάντα για τις προφητείες. Όπως έγραψα και παραπάνω, πήγαινα στους Σαββατιστές και σε μια εκκλησία που ονομαζόταν Χριστιανή. Ήμουν και στις δύο, περίπου δύο μήνες. Όμως τους Σαββατιστές βαφτίστηκα στο νερό, αλλά μετά αυτοί έφυγαν και με άφησαν μόνο μου και άρχισα να ζω όπως παλιά. Ξαφνικά βρήκα την αλήθεια στον υπολογιστή μέσα από το κανάλι σας και πήγα στους γείτονές μου που πήγαιναν σε αυτή την εκκλησία χριστιανή και τους ρώτησα για την αλήθεια. Τότε ο γείτονάς μου και σημερινός αδελφός εν Χριστώ μου άνοιξε το Λόγο του Θεού και άρχισε να μου διαβάζει από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου κεφάλαιο 3. Τότε θυμάμαι κάπνιζα ακόμη τσιγάρα. Άκουγα μουσική τέχνο. Μου άρεσε η τηλεόραση, όμως σε μια μέρα ο Κύριος μου τα πήρε όλα. Προσπαθούσα να βρω εκκλησία που θα ήταν ο Κύριος, όμως χωρίς αποτέλεσμα. Η μητέρα μου είπε ότι θα με άφηνε να πάω εκεί που είναι ο παππούς, έτσι λένε τον αδελφό στον οποίο πηγαίνω σε συναθρήσεις. Όταν πήγα εκεί για πρώτη φορά, είχα χαρά. Έπαιρνα όλους στην αγκαλιά μου και τους φιλούσα, γυναίκες και άντρες. Οι πρώτες μου προσευχές ήταν πολύ δυνατές μέχρι που έχανα και τη φωνή μου και μερικοί αδελφοί άρχισαν να θυμώνουν μαζί μου γιατί τους ενοχλούσα επειδή δεν μπορούσαν να προσευχηθούν κι αυτοί. Εγώ όμως ειλικρινά σας λέω ότι αυτό δεν έβγαινε από μένα αλλά ήταν κάτι που έβγαινε μέσα από την καρδιά μου. Όμως το σταμάτησα. Μερικοί έλεγαν ότι αυτό ήταν δαιμόνιο και μέχρι σήμερα υπάρχουν τέτοιοι που λένε αυτό επειδή είμαι άρρωστος. Δηλαδή λένε ότι η ασθένεια αυτή είναι από δαιμόνιο και ότι μέσα μου υπάρχει δαιμόνιο. Υπάρχουν προβλήματα. Τους παρακαλώ για βοήθεια, αλλά αυτοί μου λένε ότι πρέπει να προσεύχομαι στον Κύριο για βοήθεια. Λένε ότι κάποτε είχαν χαρίσματα, όμως εγώ είμαι μαζί τους 4 χρόνια και δεν βλέπω τίποτα. Έχουν πολύ λίγη αγάπη μέσα τους. Τους παρακαλώ για το βάφτισμα με το Πνεύμα το Άγιο και τίποτα. Μερικοί λένε ότι το βάφτισμα εν ύδατη που είχα κάνει πριν δεν ισχύει. Ψάχνω βοήθεια στον Κύριο προσευχόμενος και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού. Ξέρω ότι ο Κύριος δεν με αφήνει και ότι με ακούει. Θα ήθελα να βαφτιστώ στο νερό για να έχω κοινωνία με τον Κύριο. Στην εκκλησία που πηγαίνω θεωρούν ότι δεν μπορείς να πάρεις κοινωνία όταν δεν έχεις βαφτιστεί στο νερό. Μπορείς να παρευρίσκεσαι, αλλά δεν μπορείς να λαμβάνεις κοινωνία. Πολύ με πονάει αυτό. Όταν χαιρετιόμαστε στον οίκο της προσευχής, κάθε αδελφός με αδελφή και αδελφή με αδελφή, συγγνώμη, όταν χαιρετιόμαστε στον οίκο της προσευχής, κάθε αδελφός με αδελφό και αδελφή με αδελφή χαιρετιούνται με άγιο φίλημα. Εγώ πολύ το επιθυμώ, όμως θεωρούν ότι δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν είμαι μέλος της Εκκλησίας επειδή δεν έχω βαφτιστεί. Ζητώ τη βοήθειά σας και την προσευχή σας. Τι να κάνω, σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου μου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η χάρη του Κυρίου μας ήθε να είναι μαζί σας και να σας αγιάζει με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Αγαπητέ Τόμας, η ομολογία σου είναι, θα έλεγα, συγκλονιστική. Είναι μια ζωή που σου έχει δώσει ο Θεός, δύσκολη, αλλά μέσα από αυτή τη ζωή πιστεύω ότι ο Θεός ήδη σε έχει οδηγήσει αρκετά και θα σε οδηγήσει μέχρι το τέλος στη Βασιλεία των Ουρανών. Η επιληψία που έχεις σαν αρρώστια αντιμετωπίζεται, δεν θεραπεύεται από τους ανθρώπους, αλλά αντιμετωπίζεται, αλλά θεραπεύεται από το Θεό. Και αυτό το λέω όχι γιατί πιστεύω μόνο στο Λόγο του Θεού, γιατί έχω δει θεραπεία συγκλονιστική στην ζωή μου, τη χριστιανική, συγκλονιστική όμως θεραπεία επιληπτικών κρίσεων και της αρρώστιας της επιληψίας. Υπήρχε μια αδελφή μας, η οποία ήταν σε τρομακτικό βαθμό άρρωστη με επιληψία, ώστε επιληπτικές κρίσεις την έπιαναν συνέχεια κάθε 5-10 λεφτά. Ξεκίνησε από μικρό κοριτσάκι κάποια περίοδο και έφτασε μεγαλώνοντας. Μέχρι που μία μέρα ο Κύριος την επισκέφθηκε, ύστερα από προσευχή της οικογένειάς της και ιδιαιτέρως της γιαγιάς της, 3 μέρες με νηστεία και προσευχή και ο Κύριος τη θεράπευσε. Αλλά και άλλες θεραπείες έχω δει
στην αρρώστια αυτή μέσα στη χριστιανική μου ζωή. Θαυμαστές. Και έτσι λοιπόν, εμπιστευόμενοι το Λόγο του Θεού και βλέποντας βέβαια και τα θαύματα που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, στους ανθρώπους, μπορώ να σου πω ότι η θεραπεία σου ή η αρρώστια σου για τους ανθρώπους είναι αγιάτρευτη, όμως για το Θεό είναι ιάσιμος, γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος. Όμως πρέπει να επιμείνω ότι μέσα από την σοφία που έχει δώσει ο Θεός στους ανθρώπους, στους γιατρούς, αντιμετωπίζεται και επίσης γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι είναι αδερφοί μας, δεν έχουν θεραπευθεί από την επιληψία, αλλά με τη φαρμακευτική αγωγή που οι γιατροί δίδουν σε αυτούς, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, εργάζονται κανονικά, σπουδάσανε κανονικά, εργάζονται κανονικά, έκαναν οικογένεια κανονικά, παιδιά κανονικά και είναι ευλογημένοι στην παρουσία του Θεού και περιμένουν την αρπαγή της Εκκλησίας. Εσύ μας γράφεις ότι η αρρώστια σου ήταν τόσο σοβαρή που τελικά φαινόσουν ακατώτερος για όλους, μέχρι που κάποιοι εκμεταλλεύονταν την αδυναμία σου για να σε οδηγήσουν σε κλοπές, απάτες, μέθη, ναρκωτικά και άλλα. Όμως, στα 15 χρόνια άρχισε να εκδηλώνει τη χάρη του Θεού στη ζωή σου, όταν άρχισες να διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Παρόλο που δεν είχε ενεργήσει ακόμη ο Λόγος του Θεού μέσα στην προσωπική σου ζωή. Έφτασε στα 20 χρόνια, πήγες στους μάρτυρες του Ιεχωβά, στους Σαββατιστές, καθώς και σε μια εκκλησία που λεγόταν Χριστιανή και έτσι πως μου την περιγράφεις, υποθέτω ότι είναι διαμαρτυρόμενη και μάλιστα ευαγγελική, χωρίς να είμαι όμως απολύτως σίγουρος. Πήγαινες όμως και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία όταν πια δεν έβρισκε ανάπαυση η καρδιά σου σε αυτές τις συναθρήσεις. Και προσευχόσουν με ζήλο στη Μαρία με κοντοποσκήνη, στη μητέρα του Κυρίου, αλλά δεν έβρισκες κανένα αποτέλεσμα από τις προσευχές σου αυτές. Όταν κάποια στιγμή ο πατέρας σου σου μίλησε για τον Ψαλμό 115 και θα ήθελα να τον διαβάσω, που σου πρότεινε μάλιστα να τον διαβάζεις κιόλας, να τον διαβάσουμε και μαζί. «Μη εισή μας, Κύριε, μη εισή μας, αλλά εις το όνομά σου δώσε δόξα για το έλεος και για την αλήθεια σου. Γιατί να πούνε τα έθνη που είναι ο Θεός αυτόν, αλλά ο Θεός ημών είναι εν το ουρανό και πάντα όσα ήθελε αυτός επίησε. Τα είδωλα αυτών είναι ασήμι και χρυσάφι έργο χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουνε και δεν μιλάνε. Οφθαλμούς έχουν αλλά δεν βλέπουνε. Αυτιά έχουν αλλά δεν ακούνε. Μυκτήρες έχουνε αλλά δεν οσφραίνονται. Χείρες έχουνε αλλά δεν ψηλαφούνε. Πόδας έχουνε αλλά δεν περπατούνε. Ουδέ ομιλούσι δια τους λάριγκους αυτών. Όμοιοι αυτών ας γίνωσι, υπηούντες αυτά και πας ο ελπίζων επ' αυτών». Αυτά βέβαια είναι λόγια του Πνεύματος του Αγίου, είναι λόγια Θεού και αληθινά λόγια, σαν λόγια Θεού είναι απόλυτη αλήθεια. Συνεχίζω όμως, «Ο Ισραήλ ήλπισε επί Κύριον, αυτός είναι βοηθός και ασπής αυτών. Ο οίκος Ααρών ήλπισε επί Κύριον, αυτός είναι βοηθός και ασπής αυτών. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, αυτός είναι βοηθός και ασπής αυτών. Ο Κύριος μας θυμήθηκε, θέλει μας ευλογεί. Θα ευλογεί τον οίκο του Ισραήλ, θα ευλογεί τον οίκο του Αρών. Θα ευλογεί τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς και τους μεγάλους. Ο Κύριος θα αυξήσει μας και τα τέκνα ημών. Σείς είστε οι ευλογημένοι του Κυρίου, του πείσαντος των ουρανών και τη γη. Οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γη έδωκεν εις υιούς των ανθρώπων. Οι νεκροί δεν θα ενέσουνε τον Κύριο, ούτε όλοι καταβαίνονται στον τόπο της σιωπής, αλλά εμείς θα ευλογούμε τον Κύριο από του νυν και έως του αιώνος. Αλληλούια». Είναι ένας υπέροχος ψαλμός
μέσα από τον θεόπνευστο λόγο του Θεού που αναφέρεται αφενός μεν σε αυτούς που ελπίζουν, μάλλον που φτιάχνουν, ελπίζουν και προσεύχονται στα είδωλα που είναι ψεύτικα, μάταια, αλλά και σε αυτούς που ελπίζουν στον Κύριο ότι αυτός θα είναι ο βοηθός τους και ο υπερασπιστής τους. Σε αυτούς που φοβούνται τον Θεό, σέβονται τον Θεό, λογαριάζουν το θέλημά Του όπως μας τον όπως αποκαλύπτεται μέσα από τον αψευδή λόγο του Θεού. Είναι πραγματικά ένας πολύ ωραίος ψαλμός που έχει δύναμη μέσα του σαν λόγος Θεού που είναι και στην ψυχή σου και στην ψυχή τη δική μου και όλων των ανθρώπων. Στη συνέχεια, διαβάζοντας αυτό το ψαλμό, απομακρύνθηκες από τις εικόνες και από τα χάλματα και άρχισες να διαβάζεις μέσα από τον υπολογιστή του αδελφού σου τις προφητείες της Παναγίας καθώς και άλλες προφητείες και εκεί βρήκες όλα όσα είναι γραμμένα ή τουλάχιστον όσα βρήκες εσύ για τις προφητείες. Ταυτόχρονα πήγαινες συχνά στους Σαββατιστές και σε μια άλλη εκκλησία που λέγονται Χριστιανοί. Ήσουν περίπου 2 μήνες εκεί, ώσπου έκανε χάρη ο Θεός στη ζωή σου και μέσα από τον υπολογιστή του αδελφού σου μπήκε στο κανάλι μας και άκουσες το Λόγο του Θεού. Εκεί κατάλαβες ότι υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού η απόλυτη αλήθεια. Γιατί είναι γεγονός, αγαπητέ Τόμας, ότι η απόλυτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τότε πήγες στους γειτονές σου και τους ρώτησες για την αλήθεια του Ευαγγελίου και ο Θεός έφερε μπροστά σου κάποιον παππού, όπως τον περιγράφεις, που είναι αδελφός σου εν Χριστώ, άνοιξε το Λόγο του Θεού και άρχισε να σου διαβάζει ιδιαιτέρως μέσα από το 3ο κεφάλαιο του Ιωάννου που αναφέρεται στην Αναγέννηση, που αναφέρεται στον Νικόδημο, ο οποίος ήταν άρχον των Ιουδαίων και ο οποίος διανυκτός ήλθε, πήγε στον Ιησού Χριστόν και του είπε «Διδάσκαλε, ξεύρωμαι να το για από Θεού ήρθες διδάσκαλος, γιατί κανένας δεν μπορεί να κάνει τα σημεία αυτά τα οποία εσύ κάνεις αν ο Θεός δεν είναι μαζί του». Και στη συνέχεια διάβασες, τότε απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν «Αληθώς, αληθώς, συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού». Και στη συνέχεια, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, γιατί το γεγεννημένον εκ της σάρκος είναι σάρξ, το γεγεννημένον όμως εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Δηλαδή διάβασες μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει κάθε έναν που το πιστεύει, διάβασες για το υπέροχο αυτό έργο που κάνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου και μας το περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή λέγοντας το 3ο εδάφιο του 1ου κεφαλαίου «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δι' ημάς». Διάβασες λοιπόν για την αναγέννηση, δηλαδή για όχι απλώς για τη γέννηση εκ θελήματος ανδρός και γυναικός, όπου γεννιέται σαρκικός άνθρωπος, αλλά για τη γέννηση εκ του θελήματος του Θεού, από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, όπου ο Θεός αναγεννά τον άνθρωπο, ξαναγεννά τον άνθρωπο πνευματικά, εις κληρονομίαν, εις ελπίδα για μια κληρονομία αιώνια. Και η αναγέννηση αυτή έχει άμεσα και σημαντικά αποτελέσματα, αλλάζει τελείως τη ζωή του ανθρώπου, αλλάζει τις αρκικές επιθυμίες του ανθρώπου, όπως είναι το τσιγάρο και οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση σαρκική, οποιασδήποτε μορφής, αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή τις επιθυμίες, την ψυχή, τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου και του αφαιρεί
την πέτρινη, τη λίθινη καρδιά και του δίδει μια καινούργια καρδιά σάρκινη, απαλή και τρυφερή, ώστε να μπορεί να αγαπάει, να θέλει το θέλημα του Θεού, να μετανοεί και να μπορεί να ζητάει συγγνώμη και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Χαρίζει δηλαδή ο άνθρωπος μια συντετριμμένη καρδιά. Και τέλος, με την αναγέννηση αλλάζει και το πνεύμα του ανθρώπου που από αλαζονικό και σκληρό το μετατρέπει σε ταπεινό, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος πια ταπεινός να συγχωρεί τους ανθρώπους, να μετανοεί και να βρίσκει χάρη από το Θεό, καθώς είναι και γραμμένο «Στους ταπεινούς ο Θεός δίδει χάρη, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται». Και έτσι μέσα από την αναγέννηση που ήρθε στη ζωή σου, αγαπητέ Τόμας, και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό, άλλαξε τελείως η ζωή σου, καθώς ομολογείς ότι θυμάμαι ότι κάπνιζα ακόμα τσιγάρα, άκουγα μουσική, μου άρεσε η τηλεόραση, σε μια μέρα ο Κύριος, την ημέρα της αναγέννησης, μου τα πήρε όλα. Σε έκαμε νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Στη συνέχεια ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος προσέθεται καθημέραν τους σωζωμένους, δηλαδή τους αναγεννημένους, μέσα στην Εκκλησία Του. Γι' αυτό και εσύ, μέσα από αυτή την ανάγκη που δημιούργησε μέσα στην ψυχή σου η αναγέννηση, γράφεις «προσπαθούσα να βρω την Εκκλησία που θα ήταν μέσα ο Κύριος, όμως δεν τα κατάφερα». Τότε η μητέρα μου μου είπε ότι θα με άφηνε να πάω εκεί που είναι ο παππούς, έτσι έλεγαν τον αδελφό μου εν Χριστώ, στον οποίον πηγαίνω σε συναθρήσεις. Υπάρχει λοιπόν μια συνάθρηση όπου υπάρχει κάποιος παππούς εκεί που σου διάβασε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 3 για τον Νικόδημο, και με το Λόγο του ο Θεός και το Πνεύμα του Άγιο, καθώς πίστεψες αυτό, ο Θεός, όπως είπαμε, σε αναγέννησε. Όταν πήγες εκεί για πρώτη φορά, αγαπούσες όλους τους ανθρώπους, τους αγκάλιαζες, τους φιλούσες και οι προσευχές σου ήταν πολύ δυνατές, μέχρι που έχανα τη φωνή μου και μερικοί αδελφοί άρχισαν να ενοχλούνται. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο άνθρωπος αναγεννιέται, μέσα στη χαρά της αναγέννησης, στην ευλογία της αναγέννησης που ζει, που αισθάνεται για πρώτη φορά ο άνθρωπος, διαπράττει αφροσύνες. Γιατί δεν λογαριάζει μέσα στη χαρά του και στις εκδηλώσεις του σε δοξολογία προς το Θεό, δεν λογαριάζει ότι πρέπει να προσέχει να μην ενοχλεί τους άλλους. Γιατί και οι άλλοι θέλουν να προσευχηθούν και κάθε ένας προσεύχεται όπως ο Θεός τον οδηγεί, θα τολμούσα να πω, με το δικό του τρόπο. Άλλος σιγά, άλλος δυνατά, άλλος δοξάζει, άλλος κλαίει, άλλος εξητεί, άλλος κράζει. Προσέχουμε όμως, όταν προσευχόμαστε μέσα στην Εκκλησία ιδιαιτέρως, να μην ενοχλούμε τους άλλους, πράγμα το οποίο εσύ δεν το κατάλαβες, αγαπητέ μου αδελφέ Τόμας, ώστε προσευχόμενος με όλη σου την καρδιά, κράζοντας προς το Θεό, που είναι καλό αυτό, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει «αν κράξεις εμένα, τότε θα σου αποκαλύψω μυστήρια που δεν μπορούσες ποτέ να διανοηθείς και να φανταστείς». Εσύ έκραζες το Θεό μέσα από την ψυχή σου, εν ειλικρινία, αλλά ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς, ώστε η προσευχή σου, παρόλο που ήταν ευάρεστη στο Θεό, ήταν ενοχλητική στους ανθρώπους. Δικαιολογημένα θα τολμούσα να πω. Διαβάζω λοιπόν ξανά. Οι πρώτες μου προσευχές ήταν πολύ δυνατές, μέχρι που έχανα και τη φωνή μου και μερικοί αδελφοί άρχισαν να θυμώνουν μαζί μου, γιατί τους ενοχλούσε αυτό, επειδή δεν μπορούσαν να προσευχηθούν αυτοί. Πράγμα το οποίο, όπως είπαμε, ήταν ευάρεστο μεν για σένα προς το Θεό, αλλά ήταν ενοχλητικό προς τους ανθρώπους, που σημαίνει ότι θα μπορούσες να προσεύχεις έτσι κάπου μόνος σου, ώστε να μην ενοχλείς άλλους, μέσα στο ταμείο σου, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ανοίξεις την καρδιά σου, να τον δοξάσεις, να τον ευχαριστήσεις, να τον συναντήσεις, και εκεί στο ταμείο σου να σου αποκαλυφθεί και ο Πατέρας ο Ουράνιος, γιατί μέσα στο ταμείο, όταν προσεύχεσαι, αποκαλύπτεται ο Θεός, καθώς είναι γεγραμμένο, και θέλω να το διαβάσω και για σένα, αδερφέ μου Τόμας,
είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο 6 κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο. Όταν προσεύχεσαι, εσύ απευθύνεται σε έναν άνθρωπο, στην προσωπική σου προσευχή, μη εσώς υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται ιστάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών δια να φανώσει τους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω ότι έχω συνείδη το μισθό αυτόν. Όταν προσεύχεσαι λοιπόν, προσεύχεσαι ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους, όπως έκανες εσύ, αν και δεν το έκανες από υποκρισία, αλλά από ασοφία, την ασοφία του καινούριου αδερφού, του νέου, του προσφάτως αναγεννημένου ανθρώπου, όμως ενοχλούσες τους ανθρώπους και δεν ευαρεστούσες και το Θεό προσευχόμενος έτσι. Αλλά τι έπρεπε να κάνεις? 6 εδάφιο. Σύ όμως, αδερφέ μου Τόμας, όταν προσεύχεσαι, εισέλθε στο ταμείο σου, στον ιδιωτικό σου χώρο, και αφού κλείσεις την πόρτα σου, εκεί προσευχή σου στον πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου βλέπον εν το κρυπτό, θέλει σου ανταποδώσει εν το φανερό. Εκεί λοιπόν θα προσευχηθείς στον πατέρα σου που είναι εν το κρυπτό και σε ακούει. Και καθώς εσύ θα προσεύχεσαι στον πατέρα σου τον ουράνιο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού που θα είναι μαζί σου στην προσευχή εν το κρυπτό, ο πατέρας σου ουράνιος θα σου ανταποδίδει, θα ανταποκριθεί εν το φανερό. Στη συνέχεια όμως, επειδή δεν το κατάλαβες εσύ και συνέχιζες, οι άνθρωποι αυτοί είπαν και πράγματα, τα οποία βέβαια δεν φαίνονται ότι έχουν τη σοφία του Θεού. Μίλησαν ότι έχεις δαιμόνιο ή ότι η αρρώστια σου αυτή που δεν είναι αληθές, ότι προέρχεται από το δαιμόνιο, αφού ξέρουμε ότι προήλθε από την νηπιακή σου ηλικία και εκδηλώθηκε στην παιδική σου ηλικία. Αντιθέτως μάλιστα ένας αναγεννημένος άνθρωπος που έχει αλλάξει η ζωή του, δηλαδή ενώ κάπνιζε δεν καπνίζει, ενώ έκανε πράγματα που δεν αρέσαν στον Θεό τώρα δεν κάνει, δεν έχει πια καμία σχέση με τον διάβολο, γιατί ο Θεός τον ελευθέρωσε από τα δεσμά του διαβόλου με την αναγέννηση και τον μετέφερε από το σκοτάδι στο φως του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν όπως εσύ θέλεις μία εκκλησία ώστε να μένεις προς καρτερών στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία με τα αλλήλων και στις προσευχές. Μία εκκλησία αληθινή του Χριστού. Θέλεις επίσης διδασκαλία. Θέλεις δηλαδή ο Λόγος του Θεού να εισέλθει μέσα σου, να κατοικήσει πλουσίως μέσα σου, να γνωρίσεις μέσα από το Λόγο του Θεού τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, να μάθεις πώς να προσεύχεσαι, πώς να εξητάς, πώς να ζεις, να μάθεις να εξητήσεις το Πνεύμα το Άγιο, να έρθει ο Χριστός δηλαδή να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, και όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις μέσα στο ταμείο σου, μέσα στην προσωπική σου ζωή, αγαπητέ Τόμας, συνεχίζοντας να ψάχνεις. Καθώς θα συνεχίζεις να ψάχνεις, να βρίσκεις μια εκκλησία που να είναι πιο κοντά στο Λόγο του Θεού, που να έχει και την αγάπη του Θεού Πατρός και τη χάρη του Χριστού, αλλά και την κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Λες παρακάτω ότι στην εκκλησία που πηγαίνεις δεν μπορείς να λαμβάνεις κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι επειδή δεν έχεις βαφτιστεί εν ύδατη, δεν μπορείς να λάβεις μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, και αναρωτιέμαι, γιατί έχουν αλήθεια που το λένε, εάν κάποιος δεν έχει βαφτιστεί εν ύδατη εις άφεση αμαρτιών, ώστε να απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, γενόμενος μέτοχος στην περιτομή του Χριστού, να ελευθερωθεί δηλαδή από τον παλαιόν άνθρωπο, ώστε να βγει ένας καινούριος άνθρωπος μέσα από το βάφτισμα, καθώς θα γίνεται συμμέτοχος της ταφής του Χριστού, ένας καινούριος άνθρωπος Αναστάσεως. Αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί δεν βαφτίζεσαι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στις άφεση αμαρτιών, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να λαμβάνεις μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Πιστεύω ότι αν
τους εξηγήσεις ότι έχει αλλάξει η ζωή σου, εάν μάλιστα ζητήσεις από το Θεό, όπως είναι γραμμένο, εάν κάποιος είναι λυπής σοφίας, αζητεί από το Θεό. Διαβάζω από την επιστολή του Ιακώβου το πρώτο κεφάλαιο και το 5 εδάφιο. Εάν δε της από εσάς είναι λυπής σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας, πλουσίος και μειονιδίζοντος, και θα δοθεί εις αυτόν. Αζητεί όμως με τα πίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς. Συμπερασματικά θα ήθελα να σου γνωρίσω, αγαπητέ Τωμάς, ότι σε αγαπήσαμε μέσα από το email σου αυτό, όχι μόνο εγώ αλλά και όλα τα αδέλφια μας στην Εκκλησία που το διαβάσαμε. Προσευχόμαστε για σένα. Πιστεύουμε ότι ο Θεός θα ενεργήσει, όπως ενεργεί σε κάθε άνθρωπο που τον εξητεί, και σε σένα. Εάν ποτέ σε φέρει ο Θεός και προς την πατρίδα μας την Ελλάδα, με πολύ αγάπη θα σε περιμένουμε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι εσύ να βρεις τη σχέση σου με το Θεό μέσα από το Λόγο του Θεού. Εσύ να βρεις τον εαυτό σου στην παρουσία του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού, και να σε οδηγήσει ο Χριστός με εξήτηση δική σου στην Εκκλησία που έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα, για να σε προσθέσει μέσα. Μέχρι τότε έχω να σε προτρέψω με τη χάρη του Χριστού να διαβάζεις το Λόγο του Θεού, να ακούς το Ευαγγέλιο του Χριστού, εάν θέλεις και μέσα από το δικό μας το κανάλι, αλλά ιδιαιτέρως να μελετάς το Λόγο του Θεού, καθώς είναι και γραμμένο από τον Απόστολο Παύλο προς τον Τιμόθεο στην επιστολή την πρώτη, στο 4ο κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο. Ταύτα μελέτα, αδελφέ Τόμας, εις ταύτα μένε, για να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Πρόσεχε εις αυτόν και στην διδασκαλία, επίμενε εις αυτά, και τότε ο Θεός θα σε καταστήσει αξιόπιστο παιδί του, διότι αν τούτο πράττεις, και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακουαντάς. Άρα λοιπόν το πρώτο που έχω να σου πω είναι: μελέτα το Λόγο του Θεού, ανάγνωζε το Λόγο του Θεού, μελέτα το Λόγο του Θεού, άκουγε το Λόγο του Θεού μέσα από το κανάλι, μέσα από το οποίο γνώρισες, όπως είπες ο ίδιος, την αλήθεια, και αν γνωρίσεις την αλήθεια θα γίνεις μαθητής του Χριστού και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Γιατί μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, άρχισε να έχεις προσευχή προσωπική μέσα στο ταμείο σου, τουλάχιστον, αν μου επιτρέπεις, μία φορά την ημέρα, δηλαδή να εισέρχεσαι κάπου μόνος σου, σε ένα δωμάτιο που δεν θα σε ενοχλεί κανείς, να κλείνεις τηλέφωνα και οτιδήποτε είναι αυτό που θα σε εμποδίσει να συνεχίσεις την προσευχή σου, να κλείσεις την πόρτα σου καλά, να την κλειδώσεις και εκεί να γονατίσεις τον Πατέρα στον ουράνιο, να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου και κάθε φορά να το κάνεις αυτό και να μετανοείς, να ζητάς το αίμα του Ιησού Χριστού να σε καθαρίζει, και αφού μετανοήσεις και εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τότε θα φέρνεις στο μυαλό σου όλους τους ανθρώπους που έχουν κάτι εναντίον σου ή ιδιαιτέρως που εσύ έχεις κάτι εναντίον τους, θα τους συγχωρήσεις, θα δικαιολογήσεις αυτούς τα λάθη τους μέσα από την καρδιά σου, θα προσευχηθείς για αυτούς και θα προσεύχεσαι για αυτούς ο Θεός να τους ευλογεί πολύ και μάλιστα και πιο πολύ από σένα, και όταν συγχωρήσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, τότε ο Πατέρας σου εκαρδίας, όταν συγχωρείς όλους αυτούς τους ανθρώπους εκαρδίας, όποιοι και να είναι αυτοί, τότε ο Πατέρας σου ουράνιος θα συγχωρήσει και τις δικές σου αμαρτίες καθ' ολοκληρία, ώστε θα ζεις μέσα στην παρουσία του Θεού. Το δεύτερο λοιπόν, το πρώτο είναι ο Λόγος του Θεού, μελέτα, άκου. Μετά η προσωπική σου προσευχή, το ταμείο σου,
Και αφού λοιπόν στο ταμείο σου καθ' ολοκληρίαν συγχωρήσεις και συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου, τότε λέει η Γραφή ότι, διαβάζω από την επιστολή προς Φιλιππισίους, τότε όλα σου, διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και 6 εδάφιο, τότε όλα σου τα ζητήματα γνώριζέ τα στον Θεό μετευχαριστίας πλέον, γιατί σου δίδεται αυτή η ευκαιρία να τον πλησιάσεις στο Θεό. Και αν πλησιάσεις το Θεό, και ο Θεός θα πλησιάσει εσένα, μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και τότε θα έρθει η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα κάθε λογική ανθρώπινη και δική σου και άλλη, πάντα νου, και θα διαφυλάξει πρώτα την καρδιά σου και ύστερα τη σκέψη σου δια του Ιησού Χριστού. Ώστε ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σου. Με αποτέλεσμα να συνεχίζεται το έργο του Θεού στη ζωή σου απρόσκοπτο, και διαβάζω από την επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, το 3ο κεφάλαιο, το τελευταίο, 16 εδάφιο. Και αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθελε να σας δώσει την ειρήνη του διαπαντός να είναι μαζί σας, ώστε πρώτη Θεσσαλονικής τώρα, πάλι τελευταίο κεφάλαιο 23 εδάφιο, να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρήσει ολόκληρον το πνεύμα σας, την ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός λοιπόν είναι εκείνος που σας καλεί και θα εκτελέσει. Άρα λοιπόν, αφού έρθει ο Θεός της ειρήνης και διαφυλάξει την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου και σε ελευθερώσει δια του Ιησού Χριστού από τις μέρημνες, τις αγωνίες, τους φόβους, τις σκέψεις, τότε ο ίδιος ο Θεός της ειρήνης που θα είναι μαζί σου θα σε αγιάσει ολοκλήρως και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Αγιασμένος δε από το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, τότε διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, κεφάλαιο Ιωταγάμα και εδάφιο 20. Ο δε Θεός της ειρήνης, που είναι αυτός που ανεβίβασε εκ των νεκρών τον Ιησού Χριστόν, το μέγα ποιμένα των προβάτων δια του αίματος σε αιωνίου διαθήκης, θα σας κάμει τελείους εις πάνε έργων αγαθών δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, καθώς θα ενεργεί μέσα σας το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού. Θα ενεργεί λοιπόν μέσα σου, εφόσον θα σε έχει ελευθερώσει από μέρημνες, αγωνίες, φόβους, σκέψεις, και θα σε έχει αγιάσει ο Θεός της ειρήνης στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, και θα είναι μαζί σου, θα έρθει και θα ενεργήσει μέσα σου το ευάρεστον θέλημα αυτού. Ό,τι είναι ευάρεστον, αγαθόν και τέλειον ενώπιον αυτού. Και κατά αυτό τον τρόπο που θα ενεργεί μέσα σου το θέλημα του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, θα σε καθιστά και τέλειον εις πάνε έργων αγαθών, δια να μπορείς να εκτελείς το θέλημα εκείνου. Είναι μια πορεία πνευματική στην παρουσία του Θεού. Και στη συνέχεια, αγαπητέ Τόμας, λέει η Γραφή, ο δε Θεός της ειρήνης ταχαίως θα συντρίψει το σατανά υπό τους πόδα σου. Θα υπάρξει η τέλεια και πλήρης ελευθερία, καθώς ο Θεός της ειρήνης θα συντρίβει το διάβολο κάτω από τα πόδια σου. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Τελειώνοντας όμως, θα ήθελα να επιμείνω να προσεύχεσαι δε ταυτόχρονα να σου αποκαλύψει ο Θεός και να σου φανερώσει ο Θεός
την εκκλησία που έχει ετοιμάσει και είναι κάπου κοντά σου, στην περιοχή σου, για να σε προσθέσει ο Χριστός μέσα, μια εκκλησία που θα βρεις την ειρήνη του Θεού, θα βρεις την αγάπη των αδελφών σου, θα βρεις τη χάρη του Χριστού και θα βρεις την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Μπες λοιπόν πιθανόν μέσα στο ίντερνετ και ψάξε εκεί στην περιοχή σου για μια αποστολική εκκλησία της Πεντηκοστής και άρχισε να ψάχνεις εξητώντας να σου αποκαλύψει ο Θεός και να σε οδηγήσει ο Θεός με θαυμαστό τρόπο όπως κάνει πάντοτε στη δική σου εκκλησία, σε αυτή την εκκλησία που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα. Και πιστεύω, αδελφέ Τόμας, ότι εκεί θα γίνει θεραπεία και στο σώμα σου και στην ψυχή σου και στο πνεύμα σου. Θα βρεθεί στην παρουσία του Θεού, στη χάρη του Χριστού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Η ζωή σου θα αλλάξει. Θα είσαι μέσα στη χάρη και στην ευλογία και στη χαρά της παρουσίας του Θεού. Και ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου θα σε ετοιμάσει και σένα, όπως όλους μας, για την μέρα εκείνη που θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού και το θνητό τούτο θα ενδυθεί αθανασία, το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αυθαρσία και θα γίνει αληθινός ο προφητικός λόγος του Θεού, ο γεγραμμένος λόγος του Θεού κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Σου ευχόμαστε με πολύ αγάπη στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, αγαπητέ αδελφέ Τόμας, κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.